Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι για την πρόσκληση και θα να δώσω λίγο συγχαρητήρια για το θεάρεστο έργο που κάνετε, το κοινωνικό έργο που κάνετε, γιατί πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος για όλα τα θέματα και κυρίως για την 25η Μαρτίου, που είναι και διπλή γιορτή. Τώρα να μπούμε σιγά σιγά να μιλήσουμε για την εθνική μας παλιγενεσία. Να πάμε λίγο πίσω στον χρόνο και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ξεφυλίζουμε τις σελίδες της ιστορίας. Βεβαίως. Να πούμε καταρχήν ότι η εθνική παλιγενεσία σημαίνει ότι η έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων εναντίον των Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο μεγάλος μας ποιητής Αντρέας Κάλβος στις οδές του γράφει ένα στίχο «Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία». Πράγματι, οι πρόγονοί μας είχαν και τόλμη, είχαν και αρετή, είχαν και την εκκλησία από κοντά, οπότε έκαναν, θα έλεγα, μία τρέλα, γιατί πρόκειται για μία τρέλα, ας πούμε, να ξεσηκωθεί ένα μικρό έθνος, μάλλον έθνος το οποίο δεν είχαμε εκείνη ακόμα, μία χούφτα Ελλήνων, να το πούμε καλύτερα, εναντίον μιας τεράστιας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που μέχρι τότε δεν είχε σηκώσει κανείς το κεφάλι. Θα έλεγα ότι η εθνική παλιγενεσία θα πρέπει να μας προβληματίζει, ειδικά σήμερα που περνάμε δύσκολες εποχές, και πρέπει να στρέφουμε λίγο το μυαλό μας προς τα πίσω, να παίρνουμε δυνάμεις και να προχωράμε, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μας, και έχοντας πάρει αυτή τη δύναμη από το κατόρθωμα το μεγάλο αυτό που κάνανε οι ήρωες, ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Διάκος, ο Παπαφρέσας και όλοι οι υπόλοιποι να ξεσηκωθούν για να αποκτήσουν την εθνική τους ανεξαρτησία. Το οποίο είναι παγκόσμιο γεγονός, και φυσικά έχουμε την τιμή και τη χαρά φέτος να συμπληρώνουν τα 200 χρόνια. Και εδώ να πω ότι ως Έλληνες οι δύο μεγάλες γιορτές μας, η 25η Μαρτίου και η 28η Οκτωβρίου, γιορτάζονται κατά την έναρξη των επαναστάσεων του πολέμου του 40, ενώ όλοι οι λαοί γιορτάζουν μετά το τέλος της εξέγερσης, της επαναστάσεως κτλ. Τώρα, η επέτειος 25 Μαρτίου, αν ημέρα του Ευαγγελισμού, καθιερώνεται στα χρόνια του Όθωνα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς, ότι τότε ο Όθωνος ο βασιλιάς το 1838 έψαχνε μαζί με τους φιλικούς να βρουν μια ημερομηνία η οποία θα έδινε μεγαλύτερη έγκλη για την επανάσταση της 25ης Μαρτίου. Και δεν ήταν, η πιο πρόσφατη φυσικά ήταν ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου στις 25 Μαρτίου, που για μας σημαίνει, είναι ένα μεγάλο γεγονός, γιατί μέχρι τότε οι Έλληνες γιόρταζαν μόνο θρησκευτικές γιορτές και όχι εθνικές γιορτές. Άρα λοιπόν όρισαν την 25η Μαρτίου ως έναρξη της Επανάστασης για ανεξαρτησία, και αυτό είπαμε ότι έγινε στις 15 Μαρτίου του 1838. Ο 18ος αιώνας ήταν γεμάτος από γεγονότα. Είχαμε και την Αμερικανική Ανεξαρτησία, τη Γαλλική Επανάσταση, επαναστάσεις στη Νότια Αμερική, παντού σε όλο τον κόσμο. Έπαιξαν και αυτά το ρόλο τους, και βέβαια τα γεγονότα όλα αυτά είχαν σχέση με την Ελληνική Επανάσταση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάτι ξένο. Η πρώτη επανάσταση που έγινε τον 18ο αιώνα ήταν η Αμερικανική Επανάσταση 1775 έως 1783. Ήταν ο πόλεμος της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από την Αγγλία. Τότε οι Αμερικανοί για πρώτη φορά συνέγραψαν σύνταγμα και διακήρυξη ανεξαρτησίας, το οποίο ακριβώς ίδιο έκανε και η Ελληνική Επανάσταση στην πρώτη Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο, που έγινε το 1821 έως 15 Ιανουαρίου του 1822. Η δεύτερη, θα έλεγα, μεγάλη επανάσταση του 16ου αιώνα ήταν η Γαλλική Επανάσταση. Ήταν το 1789 έως 1799. Τότε ανετράπη η μοναρχία, και εδώ έχουμε στις 26 Αυγούστου 1789 πάλι την διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου για ανεξαρτησία, δηλαδή για ελευθερία. Ναι. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι οι δύο επαναστάσεις αυτές, οι οποίες έγιναν το 18ο αιώνα,
έχουν μεγάλη ανταπόκριση στην Ελληνική Επανάσταση, που θα πούμε λίγο παρακάτω. Έτσι. Προχωρώντας όμως στις αρχές του 19ου αιώνα τώρα, θα δούμε μια μεγάλη επανάσταση εναντίον της αυτοκρατορίας της Πορτογαλίας και της Ισπανίας από τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής και της Νότιας Αμερικής. Είναι τα κινήματα εθνισμού που λέμε, δηλαδή να αποκτήσουν εθνική συνείδηση τα κράτη, δηλαδή να γίνουν ανεξάρτητα. Και εδώ έχουμε δύο μεγάλους ηγέτες της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής, τον γνωστό Σιμών Μπολιβάρ και τον Χωσέ Μαρτίν. Άρα αυτοί ξεσηκώθηκαν λοιπόν εναντίον των Ισπανών και Πορτογάλων για ανεξαρτησία. Άρα δηλαδή έχουμε τρίτη επανάσταση στη Νότια και τη Δυτική Αμερική, η οποία και αυτή συνετέλεσε για τον αγώνα το δικό μας. Και εδώ να πούμε το εξής, ότι ο πρόεδρος της ΑΕΤΗΣ ήταν ο πρώτος που έστειλε συγχαρητήριο, θα έλεγαμε, όχι τηλεγράφημα, μια επιστολή, εν πάση περιπτώσει, για το ξεσηκωμό των Ελλήνων. Επίσης έστειλε και 100 άντρες με ένα καράβι, αλλά δυστυχώς αυτό ποτέ δεν έφτασε, όπως και πολεμοφόδια. Έτσι. Τώρα να πούμε για την Ελλάδα, ποιες ήταν οι πρώτες επαναστατικές ενέργειες εδώ. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα δικά μας. Λοιπόν, τα πρώτα ήταν τα ρουφιά που λέμε. Έγιναν το 1770 και εδώ ήταν η αδελφή Ορλόφ μαζί με τον Έλληνα Παπαζόλη με την υποκίνηση των Ρώσων για να ξεσηκωθούν οι Έλληνες εναντίον των Οθωμανών, γιατί τότε οι Ρώσοι είχαν τον πόλεμο με τους Τούρκους. Αυτοκράτορα της Ρωσίας τότε ήταν η Κατερίνη η Β', η οποία είχε εμπνευστεί από τον υπασπιστή της, τον Ποτέμκιν, να αναβιώσει την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Με σκοπό να βάλει τον εγγονό της που τον βάθησε Κωνσταντίνο, Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Αλλά αυτή όμως απέτυχε, τότε δεν είχαν, ήταν ένα κίνημα κυρίως αντιπερισπασμού και τίποτα περισσότερο, με κακή οργάνωση. Βέβαια να πούμε ότι μεγάλο κεφάλαιο σε αυτή την περίοδο είναι και ο Ρήγας Φεραίος, δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Ναι. Να πούμε για τον Ρήγα Φεραίο, ότι πράγματι ήταν για αυτή την εποχή, ο οποίος ήταν συγγραφέας και πολιτικός και ήταν ο πρώτος πρωτομάτυρας της Επαναστάσεως. Συνέγραψε το Θούριο, ένα ύμνο προτροπής για Επανάσταση, ένα χάρτη έγραψε, έφτιαξε της τότε εποχής και την επαναστατική προκήρυξη για την Επανάσταση. Τώρα, να πάμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο Φιλική Εταιρεία. Τι λέτε, κύριε Σαρδίλη? Ωραία. Που βέβαια είναι κεφάλαιο στον αγώνα. Έτσι. Έγινε το 1814 στην Οδυσσό, στην Ουκρανία, στη Ρωσία δηλαδή, και η έδρα της μεταφέρθηκε το 1818 στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ να πούμε ότι ο σκοπός ήταν πάλι για να ξεσηκωθούν οι Έλληνες και φυσικά ξέρουμε ότι ήταν τρεις κύριοι ιδρυτές της εταιρείας, ο Σκουφάς, ο Ξάνθος και ο Τσακάλο. Και φυσικά όταν πήγανε στην Κωνσταντινούπολη έδρα ονομάστηκε η αρχή των 12 Αποστόλων, που αυτό που λέμε την αόρατη αρχή, που ο αρχηγός φυσικά ήταν ο Υψηλάντης. Ο Υψηλάντης, είπατε. Να μιλήσουμε και για αυτόν και για την Επανάσταση Μολδοβλαχία, αφού είπαμε το όνομά του. Είναι η πρώτη λοιπόν επαναστατική ενέργεια που έγινε στην 21η Φεβρουαρίου του 1821 με αρχηγό τον Υψηλάντη και έγινε από την περιοχή της Μολδοβλαχίας. Και θα πούμε τους λόγους, ότι εκεί πέρα υπήρχε πολύ χριστιανισμός. Υπήρχαν λίγοι Τούρκοι, διότι τότε πολεμούσαν τον Αλή Πασά που είχε εξηγερθεί, ήταν υπό την εγγύηση του καθεστώτος του Τσάρου, αλλά δυστυχώς επειδή οι Ρώσοι μια μας βοηθούσαν, μια όχι, με την επέμβαση των Τούρκων, δυστυχώς το 1800 έγινε η μάχη του Δραγατσανίου, δηλαδή τη γνωστή μάχη του Δραγατσανίου, το 1821, 19 Ιουνίου,
Οπότε συνετρίβει ο Ιψηλάδης. Ναι. Είπατε για χριστιανικό πληθυσμό και βέβαια φέτος αυτό ακούμε από τους αρχιερείς της Εκκλησίας μας εδώ στην 4Ε για το ρόλο της Εκκλησίας στην Επανάσταση, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός, έτσι δεν είναι? Είχαμε και τα κρυφά σχολιά. Θα έλεγα ότι ο ρόλος της Εκκλησίας θα έλεγα ότι είναι ο πιο σημαντικός, διότι η Εκκλησία συνέβαλε κατά το μέγιστο για την εξέγερση και για την βοήθεια των Ελλήνων ηρώων, και μην ξεχνάμε το κρυφό σχολείο, ότι πράγματι το κρυφό σχολείο για μένα υπήρξε, άσχετα αν οι ιστορικοί δεν το γράφουν, και θα έλεγα ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο ότι να έχουμε σήμερα την ελληνική γλώσσα και με αυτή τη γλώσσα να προχωράμε. Ξέρετε κύριε Σαρδέλη, λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για την επανάσταση στο Μοριά και πολλά ερωτήματα προκύπτουν γιατί στο Μοριά, ένα από αυτά. Γιατί επιλέχθηκε ο Μοριάς, για παράδειγμα. Καταρχήν υπερτούνσαν οι Έλληνες έναντι των Τούρκων σαν πληθυσμό. Mm-hmm. Δεύτερον, η Πελοπόννησος ξέρουμε ότι είναι νησί. Ναι. Οπότε σαν νησί μπορούσε να ελιχθεί καλύτερα, να ελιχθούν καλύτερα τα ελληνικά καράβια και οτιδήποτε. Τρίτον, έχει πολλούς απότομους βράχους, τα λέγαμε έτσι, στενά. Εκεί μην ξεχνάμε τη μάχη του έδωσε ο Κολοκοτώνης τα Δερβενάκια, όπου έγινε η μεγάλη σφαγή των Τούρκων. Η μεγάλη φυσικά απόσταση του Κωνσταντινούπολη, αυτή ήταν η κυριότερη λόγη φυσικά. Τώρα, η επίσημη έναρξη της Επανάστασης πότε έγινε? Μιλάμε για 16 Μαρτίου στο Λεωνίδιο, μιλάμε για 17 Μαρτίου. Πότε μπορούμε να πούμε ότι έγινε επίσημα? Η επίσημη έναρξη έγινε στις 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Όπου εκεί ορκίστηκε ο Παπαθέσας, ο Κολοκοτρώνης και οι υπόλοιποι. Άρα λοιπόν ότι η 23η Μαρτίου του 1821 είναι επίσημη έναρξη του αγώνα των Ελλήνων. Η απελευθέρωση της Καλαμάτας. Και μετά ακολούθησαν άλλες πόλεις, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και βέβαια είπατε το όνομα του Κολοκοτρώνη, δεν μπορούμε να μην σταθούμε και σε αυτό, έτσι, είναι συγκλονιστικός ο ρόλος του, ηγετικός ο ρόλος του, ξεχωριστή φυσιογνωμία και αυτή. Ο Κολοκοτρώνης, θα λέγαμε, για μένα είναι από τους κυριότερους Έλληνες, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν, βοήθησαν, πήραν την αρχή, μπήκαν μπροστά για να ελευθερωθεί η Ελλάδα. Και θα πρέπει να το τιμούμε, όχι, εσέι που λέμε. Προσέφερε τα μέγιστα, ήταν εύστροφος, θα έλεγα ήταν χαρισματικός ήρωας. Όμως τον μπλέξαμε και αυτόν μετά στα δεινά που ακολούθησαν, έτσι δεν είναι, από την Επανάσταση? Θα με εμφύλιο πόλεμο. Τον μπλέξανε. Μπλέχτηκε αθελά του, θα έλεγα. Μην ξεχνάμε ότι κατά την εμφύλιο πόλεμο σκοτώσαν το γιο του. Ναι. Θα έλεγα ότι ο εμφύλιος παραγμός ήταν, πάντα υπήρχε στους Έλληνες, ήταν ό,τι πιο χειρότερο υπήρχε για τον ελληνισμό. Το έχουμε αυτό, κύριε Σαρδέλη. Όποτε είχαμε ενότητα πηγαίναμε μπροστά και όποτε τρογόμασταν μεταξύ μας, πραγματικά κάναμε ακριβώς, βήματα πίσω, τεράστια. Ακριβώς. Τώρα, δάνεια ανεξαρτησίας και επιπτώσεις στον αγώνα. Και βέβαια εδώ ο ρόλος της Αγγλίας. Πρέπει να τον υπογραμμίσουμε. Ο ρόλος της Αγγλίας ήταν διπλός, θα έλεγα. Πότε μας βοήθησε και αυτός όπως και η Ρωσία και πότε όχι. Μας βοήθησε για το 1830 να αποκτήσουμε την ανεξαρτησία μας με το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Οπότε εδώ χρωστάμε χάρη, αλλά και αυτοί δεν έμεναν έτσι, γιατί είχαν πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βέβαια φτάσαμε και σε χρεοκοπία. Έτσι, ως οικονομολόγος τώρα, αυτό πώς το κρίνετε? Είναι από τα άγραφα, θα έλεγα και εγώ, ότι είναι η διαχείριση που γινόταν, γιατί τα δάνεια που πήραμε από τους Άγγλους πήγαν όλα για τον εμφύλιο πόλεμο. Και φυσικά όταν ο Καποδίστριας ανέβηκε, μάλλον πριν έρθει ο Καποδίστριας, είχαμε την πρώτη χρεοκοπία, δηλαδή πριν γίνουμε κράτος. Πρόσφατα μια βρετανική ιστοσελίδα αφιέρωσε ένα άρθρο της, κεντρικό άρθρο, στην έξοδο του Μεσολογγίου. Να πούμε και για αυτό το ιστορικό γεγονός. Θα έλεγα ότι το Μεσολόγγι είναι ένα λουτρό αίματος, διότι είχε στρατηγική θέση
και οι Τούρκοι θέλουν να το πάρουν. Είχαμε δύο προσπάθειες των Τούρκων μέχρι που από τον Κιουταχή, μέχρι που ήρθε σε βοήθεια ο Ιμπραήμ και το 1826 την ημέρα των Βαΐων έκαναμε την έξοδο, η οποία όλοι σκοτώθηκαν φυσικά οι περισσότεροι λίγο πιο πάνω από το Μεσολόγιο στον Άγιο Σημεών πλέον. Κύριε Σαρδέλη, πώς φτάσαμε από την έλευση του Καποδίστρια, από όλα όσα κατάφερε ο Καποδίστριας να κάνει ως κυβερνήτης και όχι μόνο έτσι, και στο εξωτερικό όταν ήταν, αλλά πώς φτάσαμε στη δολοφονία του τελικά? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ στην Ελλάδα γενικά, ότι όποιος πάει να κάνει καλό βρίσκει τον πελάτη του. Ο Καποδίστριας θα έλεγα ότι είναι για μένα ο πρώτος εθνάρχης. Ναι. Έκανε πολλά. Στην οικονομία, στην πολιτική, στο στρατό. Μην ξεχνάμε ότι τη σχολή Βελπίδων αυτό την ίδρυσε. Και ξεσηκώθηκαν ποιοι, οι προύχοντες. Με αρχή φυσικά οι προύχοντες για να μην χάσουν τα δικαιώματά τους, τα προβλήματα που είχαν. Και φυσικά η δολοφονία έγινε από τον γιο και τον αδελφό του Πετρόπη Μιχάλη. Τώρα, τότε, επί Καποδίστρια, τα σύνορα της Ελλάδας μέχρι πού ήταν, για να καταλάβουμε τώρα. Ήταν μέχρι τον Αμβρακικό. Μέχρι τον Αμβρακικό. Και μετά ανέβηκαν πάνω μέχρι Παγασιτικό, αυτή τη γραμμή, νοτίως δηλαδή. Ναι. Άρα δηλαδή είχα μεγαλώσει τα σύνορα. Είπαμε, όποιος πάει να κάνει καλό, αυτός ο λαός για κάποιον λόγο τον τιμωρεί. Έτσι έγινε και με τον Καποδίστρια. Με τον Κολοκοτρώνη, έτσι ακριβώς. Ήταν ελευθερωτής της Ελλάδας και φτάσανε στη δίκη του. Θα έλεγα ότι βάλαν και λίγο το χεράκι τους οι Άγγλοι, γιατί δεν τον βλέπαν με καλό μάτι, γιατί είπα προηγουμένως ότι οι Άγγλοι, ο σκοπός ήταν να έχουν πρόσβαση στην Μεσόγειο. Γι' αυτό. Και φτάσαμε και στη δίκη του Κολοκοτρώνη, έτσι, από ελευθερωτής της Ελλάδας, πατριώτης, μέγιστος. Θα έλεγα φτάσαμε και εκεί. Ένα άλλο τραγικό γεγονός. Πράγματι, καταδικάστηκε στη θανάτου. Ο πρόεδρος. Θα έλεγα του δικαστηρίου δεν υπέγραψε την καταδίκη. Φυσικά τον δικάσανε και αυτόν, όπως και ο Τερτσέτης, ο οποίος έγραψε φυσικά και τα απομνημονεύματα του Καλοκοτρώνη. Ελευθερώθηκε όταν ενηλικιώθηκε ο Όθωνος. Γενικά έχουμε διαβάσει για ήρωες του 21 που μετά την απελευθέρωση ακόμη και επέτες έξω από ιερούς ναούς ήταν. Είχαν εξαθλειωθεί. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε καταρχήν τους ήρωες τον Αθανάσιο Διάκο, τον Παυλέσσα, τον Κολοκοτρώνη που είπε προηγουμένως, αλλά έχουμε και τον Οδυσσέα Αντίου, παραδείγματος χάρη, που τον σκοτώσαν στην Ακρόπολη. Έχουμε την Πομπουλίνα που και αυτή τον σκοτώσανε. Έχουμε την Μαντώ Μαυρογένους που δεν της δώσανε τη σύνταξη, μια ποινική σύνταξη δώσανε. Εν πάση περιπτώσει, είναι τραγικά τα γεγονότα και όλοι τα ξέρουμε αυτά. Δεν χρειάζεται δηλαδή απλώς να τα ξέρουμε και να γίνουμε γινόμαστε πιο καλύτεροι. Έτσι. Τώρα, φτάνουμε και στην ελληνική σημαία και στον εθνικό μας ύμνο. Να πούμε πότε υιοθετήθηκε ως επίσημο έμβλημα στην Ελλάδα η σημαία μας και πότε καθιερώθηκε ο εθνικός μας ύμνος. Ναι, το 1978 νομίζω έγινε η σημαία που έχουμε σήμερα. Με τις 9 λωρίδες που σημαίνει η κάθε συλλαβή ελευθερία ή θάνατος. 22 Δεκεμβρίου του 1958. Και ο ύμνος έγινε από το Διονύση του Σολομού το 1823 και μελοποιήθηκε το 1828 από τον Μάτζαρο. Κύριε Σαρδέλη, πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Κατατοπιστικά, απλά, με απλές εκφράσεις, αλλά πραγματικά γεμάτες από ιστορία, από ένδοξο παρελθόν των Ελλήνων. Και ήταν πολλά τα ερωτήματα που πιστεύουμε ότι απαντήθηκαν σήμερα με αυτήν εδώ τη συνέντευξη. Κοιτάξτε να δείτε. Όσο και να μιλάμε για την Επανάσταση του 21, δεν τελειώνουμε ποτέ. Σίγουρα. Θέλησα λίγο έτσι να πούμε περιληπτικά κάποια τέτοια πράγματα, τίποτα άλλο. Ναι. Γιατί η ιστορία πρέπει να μας διδάσκει και να γινόμαστε καλύτεροι. Πρέπει να τιμούμε τους Έλληνες, τους ήρωες. Και να μην ξεχνάμε και την Εκκλησία, το μεγάλο έργο που πρόσφερε. Έτσι. Ένα 10% να διδάσκονταν και τα παιδιά μας στα σχολεία από αυτά που είπαμε σήμερα, πραγματικά θα ήμασταν ικανοποιημένοι και ως γονείς και εμείς. Ακριβώς, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαρδέλη. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ
και να είμαστε γεροί και να θυμόμαστε και να πράττουμε τα καλά. Έτσι.